Είμαστε μία εβδομάδα πριν το τέλος του 2021 και αντί να ασχολούμαι με το πρωτοχρονιάτικο μου βίντεο, πρέπει να κάνω μία παύση και να πάρω μία ανάσα. Γιατί όπως φαίνεται, ο άνιμε κόσμος δεν σταματάει να μας εκπλήσει. Το 2021 έκλεισε με μερικές από τις καλύτερες σειρές όλης της σεζόν, με κάποιες μάλιστα να γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψουν το 2022, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το προηγούμενο Σάββατο, η Ιαπωνία αποφάσισε να ανοίξει το στόμα της και να μας γεμίσει με άνιμε νέα. Αρκετά μάλιστα, ώστε να τραβήξω την προσοχή μου και να τα μαζέψω όλα εδώ. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, ξεκινάμε! Με το Makoto Shinkai να έχει καθυλώσει τον κόσμο με το Your Name και το Weathering With You, όλοι αναρωτιόμασταν πότε θα κάνει διάλειμμα αυτός ο άνθρωπος. Και φαίνεται όχι σύντομα, μιας και μας ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια ολοκαίνουρια ταινία με τον τίτλο Suzume no Tojimari. Η Suzume, μια μικρή κοπέλα που ζει στο Kyushu, συναντά ένα νέο που αναζητάει πόρτες. Ακολουθώντας τον σε ένα βουνό, ανακαλύπτει μια πόρτα να στέκεται μόνη της. Η Suzume, νιώθοντας να καθοδηγείται από μια άγνωστη δύναμη, ανοίγει την πόρτα και ξαφνικά άγνωστες πόρτες ανοίγουν σε όλη την Ιαπωνία, που η Suzume πρέπει να κλείσει ώστε να εμποδίσει μια μεγάλη καταστροφή να περάσει στον κόσμο μας. Και αν και η πλοκή δεν αποκαλύπτει πολλά, βλέπουμε πάλι μια παρόμοια ιστορία με τις προηγούμενες, με τον κόσμο να φτάνει στο χείλος του αφανισμού, αλλά αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια μια κοπέλα. Το μόνο που αναμένω είναι πολλή συγκίνηση, ένα ρομάντζο, μια μεγάλη καταστροφή και φυσικά εμφανίσεις από τους χαρακτήρες από τις προηγούμενες ταινίες. Overlord Season 4. Το Overlord είναι ένα all-time classic isekai που στέκεται εισάξια δίπλα στο Sao και το Log Horizon. Μια ιστορία για ένα άτομο που παγιδεύεται σε ένα video game, αλλά με τη διαφορά ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο ιστορίες, είναι παντοδύναμος. Το anime καθήλωσε τον κόσμο με την εκπληκτική πρώτη του σεζόν, και όχι, δεν το βάζω σε hidden gem status, γιατί μεταξύ μας όλος ο κόσμος το ξέρει. Και χάρηκα όταν πήρε δεύτερη και τρίτη σεζόν μαζί. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κάποια από αυτές κατάφερε να με κρατήσει. Πάσχει από αυτό που είχα πει στο παρελθόν. Το πρόβλημα με πολλά από τα isekai που έρχονται από νουβέλες είναι ότι συνήθως οι πρώτες ιστορίες είναι σχεδόν ολοκληρωτικά επικεντρωμένες στον πρωταγωνιστή και βάζουν στόχο να μας αποδείξουν πόσο μπάντας είναι, με αποτέλεσμα οτιδήποτε γύρω του να είναι διακοσμητικό. Ο κόσμος υπάρχει γιατί ο ήρωας πρέπει κάπου να ζει, το love interest πρέπει να υπάρχει ώστε να έχουμε αμέτρητα sex jokes, μιας και ο isekai πρωταγωνιστής είναι φλώρος και τα μόνα θηλυκά που έχει σε επαφή είναι οι θύρες USB στον υπολογιστή του. Έτσι, με το που ο νοβελίστας καταφέρει να αποκτήσει ένα fanbase και να καθιερώσει τον πρωταγωνιστή του στο απόλυτο μπαντασέρι, θύματα να πάει πίσω και να αρχίσει να αναπτύσσει τον κόσμο και τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας που αγάπησε στην πρώτη ιστορία γίνεται σιγά σιγά κομπάρσο στο ίδιο του το show και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο από αυτό υποφέρει το Overlord. Αν και ο Άινς ακόμα υπάρχει, έχει κάπως χαθεί από την κεντρική ιστορία. Αλλά who knows, πέρασαν 3 σεζόν, άρα ίσως έχουμε ελπίδα να τον ξαναδούμε. Wow, ένα λεπτό, έχουμε gaming νέα. Και να κάνουμε ένα transition. Full Metal Alchemist Brotherhood Mobile Game. Θυμάστε το καλύτερο anime του πλανήτη? Όχι αυτό. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Εννοώ το καλύτερο βάση του MAL. Ναι, το Full Metal Alchemist παίρνει νέο mobile game. Τίποτα ιδιαίτερο σαν νέο. Και πιθανότατα να μην το δούμε ποτέ στα αγγλικά. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που το παιχνίδι έχει πάρει πολλά στιγμιότυπα από τη σειρά, τα έχει κάνει reanimate σε 3D και έχουν όλα τις φωνές από τους παλιούς ηθοποιούς. Άρα Full Metal Alchemist fans, ετοιμαστείτε και ακονίστε τα μαχαίρια σας. Επιτέλους έχετε κι άλλο υλικό ώστε να μας αποδείξετε ότι η σειρά σας είναι η καλύτερη σε όλο τον κόσμο. Η τεράστια ειρωνία με αυτό το παιχνίδι είναι ότι αντικειμενικά δείχνει όμορφο, το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Και για να κλείσουμε με επιπλέον νέα, πέρα από το Full Metal Alchemist, ανακοινώθηκε και ένα game Black Clover, αλλά και ένα game Jujutsu Kaisen. Μπορούμε να πάρουμε games σε κονσόλες. Φτάνει με τα mobile games! Dr. Stone. Senpai. Το Dr. Stone επέστρεψε, με όχι μόνο μια νέα σεζόν, αλλά και με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Ryushui. Κιάν! Καιρός να μάθουμε τι κρύβεται πίσω από το πέτρωμα και να δούμε το πρώτο ταξίδι του Σένκου εκτός Ιαπωνίας. Με το μάγκα να βρίσκεται πιθανότατα στην τελευταία του σεζόν, και ναι, μπορείτε να μάθετε σχεδόν τα πάντα για το τι κρύβεται πίσω από το πέτρωμα του πλανήτη, μιας και το άνιμε είναι πάνω κάτω 2-3 σεζόν πίσω από το μάγκα. Και μεταξύ μας, αν κρίνω πόσο ακίνητα είναι τα πάντα στον Dr. Stone, μην κάθεστε και περιμένετε για το άνιμε. Καλύτερα πάρτε το μάγκα, βάλτε από πίσω τον ήχο της σειράς και απολαύστε το όμορφο σχέδιο του Μποίτσι. Spy X Family. Και μιλώντας για σειρές του Shonen Jump, το Spy X Family πήρε επιτέλους adaptation από το Studio WIT και το Cloverworks, δύο πραγματικά δημιουργικά στούντιο που ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον ίδιο το σκηνοθέτη του Ντορορό από πίσω, κάνοντάς το την πρώτη καθαρόαιμη Shonen σειρά του Studio WIT. Και θυμάστε τι έγινε όταν ένα άλλο μεγάλο στούντιο αποφάσισε να κάνει την πρώτη του σειρά Shonen.
Για να πετύχει την αποστολή του, ένας κατάσκοπος αποφασίζει να αποκτήσει μια εικονική οικογένεια. Δίχως όμως να γνωρίζει ότι το κορίτσι που επέλεξε για κόρη του και η κοπέλα που θα γίνει γυναίκα του είναι στην πραγματικότητα μια mind reader και μια δολοφόνος. My Hero Academia. Μεγάλη βόμβα έσκασε όταν αποκαλύφθηκε ότι το My Hero Academia στο manga βρίσκεται στο τελικό του arc. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη ήταν όταν ο μαγκάκα της σειράς Κόχεϊ Χορικόση ανακοίνωσε ότι το manga έχει ακόμα μόνο ένα χρόνο ζωής. Μετά από τόσα χρόνια, η ιστορία ολοκληρώνεται. Και αν και συνήθως αυτές οι ανακοινώσεις δεν είναι πολύ ακριβείς, γιατί, okay, μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει ένα spin-off στυλ του Naruto Shippuden ή πολύ απλά να συνεχίσει την ιστορία όπως το Tokyo Re με ένα time skip, είναι ωραίο όταν ο δημιουργός αποφασίζει να κλείσει την ιστορία του αρκετά νωρίς πριν γίνει πολύ βαρετή. Αλλά μεταξύ μας, δεν ξέρω πώς ο Ντέκου θα γίνει νούμερο ένα ήρωα σε τόσο λίγο χρόνο. Και από την άλλη, το άνιμα ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει το 2022 με μια νέα σεζόν που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ως το πρώτο Avengers event σε αυτή τη σειρά, με τους ήρωες και τους κακοποιούς επιτέλους να έρχονται σε κόντρα, βάζοντας τις ίδιες τις ζωές τους σε κίνδυνο. Tokyo Revengers Season 2 Christmas Conflict Arc. Προς έκπληξη κανενός, το Tokyo Revengers επιστρέφει και μάλιστα γρήγορα. Με την πρώτη σεζόν να σταματάει σε ένα καθυλωτικό cliffhanger, όλοι αναρωτιόμαστε για το μέλλον Takemichi. Και για να αποφύγω να σποιλάρω τη συνέχεια, απλά θα πω ότι αυτό το κομμάτι μέχρι στιγμής είναι για εμένα το καλύτερο κομμάτι του manga. Και αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα το αφιερώμά μου. Και ελπίζω με τη σειρά να σπάει τα κοντέρ σε δημοτικότητα το 2021, το στούντιο να δώσει περισσότερη βάση στο σχέδιο και στο animation, ώστε να καταφέρει να κερδίσει ακόμη και τους μεγαλύτερους γκρινιάριδες του ίντερνετ. Chainsaw Man. Επιτέλους η αναμονή απέδωσε, με τη MAPPA να επιβεβαιώνει ότι το Chainsaw Man θα αποκτήσει άνιμε το 2022. Έχοντας καθαρίσει με το Attack on Titan, εκτός φυσικά αν πάρουμε καμιά ταινία όπως πολύ φανταζόμαστε, ο κόσμος αναμένει ότι η MAPPA θα κάνει το θαύμα της και θα μας δώσει μια άνιμε μεταφορά για το διάσημο manga, αντίστοιχη του Jujutsu Kaisen. Ο Denji, ένας νέος που πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από τους πάντες για τα λάθη της οικογένειάς του, έχει μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή όταν ενώνεται με ένα δαίμονα και γίνεται ο Chainsaw Man. Αν δεν ξέρετε τίποτα για το Chainsaw Man, πάρτε λίγο υλικό. Και για τους πιο τολμηρούς, προτείνω να διαβάσετε τουλάχιστον το πρώτο κεφάλαιο ώστε να εγκληματιστείτε. Μια απλή ιστορία, γεμάτη ομάς συναισθήματα για το πόσο σκληρός είναι ο κόσμος και πόσο η ζωή σας πρόκειται να οριμάσεις. Wait, μην πάμε στο επόμενο. Έχουμε κι άλλα νέα. Αυτό που πραγματικά ξετρελαίνει τους fans είναι ότι επιτέλους το Chainsaw Man manga επιστρέφει. Για όσους δεν ξέρετε, το manga του Chainsaw Man όντως ολοκληρώθηκε. Ή καλύτερα, ολοκληρώθηκε το πρώτο act της ιστορίας. Και ο δημιουργός υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει με μια νέα ιστορία. Ίσως με νέο πρωταγωνιστή. Ίσως με τον Denji να πηγαίνει στο σχολείο, ίσως με ένα μεγάλο time skip. Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Ρουρούνι Κένσιν. Η ιστορία ενός πρώην δολοφόνου που θέλοντας να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το σπαθί του μόνο για να προστατέψει. Με μια χαρακτηριστική ουλή στο μάγουλο και το ανεστραμμένο ξύφο Ακαμπάτο, το Rurouni Kenshin ή Samurai X είναι μια από τις πιο αγαπημένες σειρές για εμάς τους Έλληνες anime fans, κυρίως γιατί η ελληνική μεταγλώτηση ήταν από το ίδιο στούντιο που έκανε το Dragon Ball. Και η ανακοίνωση για νέο anime ήταν μια έκπληξη. Το Kenshin επιστρέφει με μια ολοκένουργια σειρά από το στούντιο Linden Films. Δεν μπορώ να πω ότι ποιοτικά περιμένω πολλά. Δεν θα κρύψω ότι το Kenshin μέσα από τα χρόνια έχει πάρει αρκετό animated υλικό. Είτε ταινίες, είτε OVA, είτε ακόμη και μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά. Αλλά με τις πρόσφατες ταινίες να είναι filler και το manga να ολοκληρώνεται χρόνια μετά το τέλος του anime, το τελευταίο arc δεν έγινε ποτέ animated. Άρα αναρωτιέμαι, το νέο anime θα είναι μια σειρά που θα καλύπτει αυτό ή αυτό? Dragon Ball Super, Super Heroes. Επιτέλους σοβαρό trailer για τη νέα ταινία Dragon Ball. Εκτός από την Ban, μαθαίνουμε ότι και ο Gohan θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία, μιας και το νέο τρέιλερ τον έχει παντού. Ο στρατός κόκκινης κορδέλας επιστρέφει και επιτέλους μαθαίνουμε ότι ο Γκάμα 1 και ο Γκάμα 2 είναι ανδροειδοί. Λίγο ξενέρος από ο Gohan φοράει τα ρούχα του Piccolo από το Cell Arc, γιατί μου βγάζει πιο πολύ ένα vibe ότι προσπαθούν να αρμέξουν την νοσταλγία και βλέποντάς το να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan. Anyhow. Το μόνο θετικό που πραγματικά πήρα από αυτό το τρέιλερ είναι ότι ο Goku και ο Vegeta φαίνονται μόνο στον πλανήτη του Whis να προπονούνται με τον Broly. Και ειλικρινά αρχίζω να ελπίζω ότι το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα και επιτέλους θα πάρουμε την πρώτη ταινία Dragon Ball δίχως αυτούς τους δύο να κάνουν τα πάντα. Είναι ένα βήμα προς το σωστό δρόμο, αν και φοβάμαι ότι η Toei δεν θα το τολμήσει και στο τέλος της μέρας πάλι ο Goku θα εμφανίζεται να σώσει την κατάσταση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι επιτέλους έχουμε μια λίστα με το προσωπικό που συμμετέχει στην ταινία. Ξεκινώντας με το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για τα πανέμορφα 2D σχέδια που δεν είναι άλλος από το θρυλικό Τσικάση Κουμπότα, που η πιο πολύ πιθανότητα να τον ξέρετε ως τον σχεδιαστή χαρακτήρων του One Punch Man ή για το άτομο υπεύθυνο για αυτή τη γαμάτη σκηνή στην ταινία του Broly. Σκηνοθετεί ο Τετσούρο Κοντάμα, που ήταν υπεύθυνος για τις 3D σκηνές στο DBS Broly. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, αλλά άμα σας άρεσαν αυτές τις σκηνές, εσείς κρίνετε. Στη μουσική έχουμε νέο composer, συγκεκριμένα τον Naoki Sato από το Sword of Strangers. Καλή φάση! Για να κάνω μια σούμα, όλα αυτά καταλήγουν σε ένα τεράστιο... What the fuck is this? I don't know.
Το σχόλιο μου είναι να μην αναμένετε τα θαύματα του Μπρόλι, αλλά ποιος ξέρει. Αλλά αρκετά με όλα αυτά. Blitz! Προς έκπληξη κανενός, το Blitz επέστρεψε και βλέποντας αυτό το πανέμορφο pre-animated trailer, άρχισα να λέω όχι μαπά, 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 ναι! Woo! Ευτυχώς όμως η σειρά επιστρέφει πάλι με το στούντιο Pierrot, που για τώρα δεν φαίνεται να δουλεύει σε κάποια μεγάλη σειρά πλην του Μπορούτο. Το Pierrot έκανε πολύ καλή δουλειά και σε πολλές περιπτώσεις έφτασε τα στάνταρ του πανέμορφου σχεδίου του Kubo. Και αν και η ιστορία του Blitz είναι όντως μέτρια, σαν δουλειά δεν ήταν κακό. Και ναι, αν και το τελευταίο arc του Blitz είναι κακογραμμένο, με στιγμιότυπα να επαναλαμβάνονται, χαρακτήρες να παίρνουν για πλάκα power-ups και τον Kubo να μην ξέρει που πάει, και προσωπικά θα είχα περισσότερο hype αν παίρναμε animated εκείνο το σύντομο κεφάλαιο με το γιο του παρά το τελικό arc, άκουσα πληροφορίες ότι ο Kubo θα δουλέψει στενά με το προσωπικό του στούντιο για να βελτιώσει την εμπειρία του άνιμε και μα το Θεό το ελπίζω, διότι η τελευταία ιστορία έχει πολλά προβλήματα. Και αν και ίσως ακούγομαι λίγο σκληρός με τη σειρά, ακούγοντας το κλασικό τραγούδι, άρχισε να ξυπνάει μέσα μου ένα hype. Δεν ξέρω αν η νέα σειρά θα είναι καλύτερη εμπειρία από το manga, αυτό όμως που ξέρω είναι ότι χαίρομαι να βλέπω έναν αγαπητό χαρακτήρα να επιστρέφει. Αλλά εσείς πώς νιώθετε? Είστε hype το 2022 και τι πιστεύετε ότι θα ανακοινωθεί στο μέλλον? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Άρα μην χάνετε χρόνο. Λίγες μέρες μείναν ακόμα. Από Mazinger Destro, γεια σας!